Παρασκευή έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, κύριε Παπαδάκη και κυρίες και κύριοι, το οποίο θυμίζω ότι έγινε το ανάλογο τριήμερο πέρσι στην Κύπρο. Εάν δηλαδή αυτό το οποίο μας περιμένει είναι το ονομαζόμενο capital control και ξυπνήσουμε την Τρίτη το πρωί Τι υπενήσεστε, το λέω. Ότι μπορεί, υπάρχει ενδεχόμενο δηλαδή να γίνει αυτό που έγινε στην Κύπρο, λέτε. Κύριε Παπαδάκη, capital control στις τράπεζες, σε απλά ελληνικά, σημαίνει ότι δεν θα μπορείς να πάρεις από το ATM σου περισσότερο από 100 ευρώ. Ενδεχόμενο λοιπόν, λέτε. Ελέγχου κεφαλαίων λέγεται αυτό στην Ελλάδα. Περιορισμό στις συναλλαγές. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα. Και τους βλέπω με στην καλή χαρά. Την ώρα που ο ελληνικός λαός έτσι προβληματίζει. Δεν μιλάτε για κούρεμα καταθέσεων, μιλάτε για περιορισμό. Για περιορισμό στις συναλλαγές. Να το πούμε αυτό γιατί ο κόσμος έρθει μας. Δηλαδή ότι δεν θα μπορείς να πάρεις. Αυτή είναι η εκτίμησή σας βέβαια. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Λοιπόν, πάω πιο κάτω. Με την οποία εσείς προφανώς διαφωνείτε. Σας μιλάει ένα. Διαφωνώ και δεν την απέφχομαι ως ενδεχόμενο. Ναι, ναι, αφήστε τις ευχές τώρα. Στο διατάφτα. Όπως και εσείς το απέφχεστε. Το απέφχομαι και δεν έχω ποτέ. Ναι, όμως δεν είναι επικίνδυνο αυτό με σχόλια. Κύριε Παπαδάκη, με σχόλια. Να κάνω υποδείξεις. Δεν είναι επικίνδυνο για αυτούς οι οποίοι μας ακούνε να πάνε τώρα και να πούνε Ελένη, Κώστα, Γιώργο, Τάκη, σήκωσε μερικά λεφτά γιατί είπε Μπακογιάννη και δεν αντέδρασε και πολύ ο Μητρόπουλος και ήταν μπροστά και ένας δημοσιογράφος ο Σκουρής και το είπε ένα μεγάλο κανάλι ο Αντένα. Δεν πάει να σηκώσει κάποια λεφτά να τα έχουμε στο σεντούκι. Δεν είναι κακό αυτό. Εγώ δεν έχω ποτέ παρασυρθεί σε τρομολαγνική επιχειρηματολογία. Μας τώρα καλείτε να καλέσουμε. Μια στιγμή, Γιώργο. Μας καλείτε να καλέσουμε τον κύριο Σαμαρά να κάνουμε κυβέρνηση στην Αιγύπτου. Αυτό μας λέτε τώρα. Να πάει ο Τσίπρας να πάρει τον κύριο Σαμαρά και τον Βενιζέλο να κάνει κυβέρνηση στην Αιγύπτου. Αυτό μας λέτε τώρα. Σας λέω. Αυτό θέλω να δω το πραγματικό περιεχόμενο της πρόσκλησής σας. Κύριε Μητρόπουλε, ξέρετε πόσο σας τιμώ. Άκουσα μία αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τα πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα. Έτσι, να σκεφτούμε λοιπόν την Ελλάδα. Εάν πρόκειται λοιπόν η Ελλάδα. Εάν εσείς δεν μπορείτε. Όχι, κύριε Σκουρή, ακούστε. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί. Το κατάλαβα. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιδράσει. Ο ένας είναι, όπως έλεγε ο Παύλος ο Μπακογιάννης, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αντιέξοδα και πάμε στο λαό. Εντάξει. Στο μεταξύ όμως να έχουμε συνείδηση τι θα έχει συμβεί. Σωστό. Στο μεταξύ δεν θα έχουμε λεπτά να πληρώσουμε συντάξεις. Και δεν θα έχουμε λεπτά να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις. Είναι κατανοητό. Ρωτώ όμως πάνω σε αυτό για να διευκρινίσω να καταλάβω την πρότασή σας. Λέτε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ρωτώ με ποιον πρωθυπουργό και για πόσο χρονικό διάστημα. Γιατί προφανώς το έχετε στο μυαλό σας. Και με ποιους κυβερνητικούς εταίρους, σωστό είναι. Θέλετε έχουμε... να σας πω κάτι, κύριε Σκουρή. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η Βουλή μέσα έχει την ευρωπαϊκή πλειοψηφία. Έχει την πλειοψηφία εκείνων των ανθρώπων που δεν είναι ψεκασμένοι πιστεύοντας ότι μπορεί να βρεθεί λύση από την Ρωσία, την Κίνα ή ξέρω εγώ την Ουγκάντα και μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση η οποία να είναι μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που να αυτό αναλάβει το κόστος αυτής της. Χωρίς το πρώτο κόμμα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται. Όχι, με μερίδα του πρώτου κόμματος. Με μερίδα του πρώτου κόμματος. Βλέπετε, δηλαδή να διασπαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αν ο κύριος Τσίπρας φέρει μία πρόταση στη Βουλή και δεν έχει τη δεδηλωμένη. Θέλω να πω, έχουν πέσει βόμβες. Έχουν πέσει την άλλη. Και ο Τσίπρας φέρει μία συμφωνία την οποία συμφώνησε. Και ο κύριος Τσίπρας δεν πάρει τη δεδηλωμένη του. Αλλά ψηφιστεί από μία μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία αυτή και καταψηφιστεί από την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Λαφαζάνη, δεν ξέρω ποιον. Δεν έχει την κυβέρνηση, δεν σαφές. Δεν έχει δεδηλωμένη. Άρα εκεί υπάρχουν δύο τρόποι. Η μεν συμφωνία να ψηφιστεί από την πλειοψηφία της Βουλής, όπως σωστά είπε ο κύριος Παπαδάκης. Και ο πρωθυπουργός να προσφύγει σε κάλπες. Άρα η συμφωνία θα υπάρχει. Άρα χρήματα θα έχουμε πάρει. Η χρηματοδότηση θα υπάρχει. Θα τρέχει. Και πάμε πλέον σε κάλπες όπως καθαρίζει ο κύριος. Με μια υπηρεσιακή κυβέρνηση τότε, δεν ανάγκη να είναι εθνική. Με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ό,τι θα είναι γιατί είναι ενός έτους. Ή δεν περνάει. Εάν νιώθει. Εσείς λέτε στην περίπτωση που δεν περάσει η πρόταση, τότε να έχουμε εθνική κυβέρνηση. Εάν νιώθει ότι δεν μπορεί να τη φέρει την πρόταση. Και όταν περάσει, είπε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν περάσει θα πάμε σε εκλογές, είπαμε.